από το χωριό. Το χωριό ήταν, λέει, σαν να το έκοψες με ένα χάρακα. Δηλαδή, κάποια σπίτια κατέρευσαν, κάποια άλλα έμειναν όρθια. Σαν να πέρασε ένας χάρακας και να, από τη μία πλευρά να έγιναν οι καταστροφές και από την άλλη όχι. Βεβαίως θα μας τα πει και ο κ. Καρύδης αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτό έχει να κάνει, σύμφωνα και με τη δικιά σας εμπειρία, με την διεύθυνση του ρήγματος, με το πού ακριβώς είναι το ρήγμα, ή δεν είναι άσχετο αυτό το πράγμα? Καταρχήν έχετε ένα τον εντελώς ειδικό άνθρωπο. Προφανώς. Άρα να πάρουμε την απάντηση. Μισό λεπτό. Είναι ο κύριος Καρύδης, είναι έτοιμος να μας απαντήσει. Για να τον ακούσουμε. Μείνετε όμως μαζί μας. Όχι, να σας πω την άποψή μου. Γιατί το συζητήσαμε προηγουμένως με τον ρεπόρτερ σας. Πολύ πιθανόν αυτό να συμβαίνει λόγω του εδάφους θεμελίωσης. Δηλαδή, επειδή υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια πλευρική, μπορεί κάποια σπίτια να είναι χτισμένα σε ένα χαλαρό έδαφος, σε ένα κροκαλοπαγιές, υπόβαθρο κτλ. Η παλαιότητά τους, αυτά παίζουν ρόλο. Αλλά βέβαια είναι μια υπόθεση αυτή. Σας είπα, έχετε τον κύριο Καρύδη. Κύριε Καρύδη. Γιατί είπαν ότι παλιά υπάρχουν και πάνω και κάτω. Παλιά σώθηκαν πάνω, καινούργια γκρεμίστηκαν κάτω. Άρα είναι το έδαφος. Έτσι, πολύ ωραία. Δηλαδή πρέπει, όπως συμβαίνει μετά από κάθε σεισμό, να μελετούμε τα αποτελέσματα, να παίρνουμε συμπεράσματα και να αναπτύσσουμε περισσότερο το θέμα της ασφάλειας για τις σεισμικές κατασκευές. Πράγματι, το πάνω, θα έλεγα, από το 50% της γνώσης μας στηρίζεται στην παρατήρηση και το πείραμα. Πολύ λιγότερο στη θεωρία, δηλαδή επιτόπου μελετάμε τα φαινόμενα και τις επιπτώσεις. Γι' αυτό και εγώ σε λίγες ώρες θα αναχωρήσω, θα πάω επιτόπου για να μελετήσω τα σχετικά φαινόμενα. Ως προς αυτό το θέμα τώρα του διαχωρισμού, αυτό δεν είναι μια έτσι καινοφανής περίπτωση μόνο σε αυτή την περιοχή. Έχει παρατηρηθεί και σε άλλες περιοχές. Παρατηρηθεί σχεδόν, θα μπορούσα να πω, σε όλους τους σεισμούς. Το βλέπετε, βλέπουμε την εικόνα. Δηλαδή η αριστερή περιοχές. Πλευρά είναι γκρεμισμένα τα σπίτια όλα, το βλέπετε. Λες και έχει περάσει στο δρόμο. Και από το δρόμο και αριστερά έτσι χτύπησε ο σεισμός, λοιπόν, και από το δρόμο και δεξιά δεν χτύπησε. Ποιο συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε? Ας αρχίσουμε από το τέλος. Ποιο συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε? Ότι πρώτα απ' όλα δεν παίζει στη συγκεκριμένη περίπτωση πάρα πολύ η ποιότητα της κατασκευής. Κάτι το οποίο είναι κάπως τρελό εντελώς. Δηλαδή να πεις ότι φτιάξαν οι μισοί από εδώ και πέρα καλά σπίτια και από εδώ και κάτω. Όχι, δεν γίνεται. Έχετε δίκιο. Το ακούσαμε και το είδαμε, διότι είπαν ότι είτε καινούρια είτε παλιά, είτε οτιδήποτε καταπονημένα ή μη, δεν πάθανε. Πάει αυτό. Ενώ τα άλλα πάθανε και καινούρια. Ναι. Άρα επομένως κάτι άλλο συμβαίνει, έτσι δεν είναι? Είναι σαφές αυτό. Ναι. Οπωσδήποτε η ποιότητα της κατασκευής παίζει καταλυτικό ρόλο. Όμως πέραν αυτού και πάνω από αυτό είναι το πώς διαδίδεται η σεισμική ενέργεια. Μάλιστα. Και πώς. Άρα τα η ποιότητα του εδάφους δεν είναι μόνο, αλλά είναι και ο μηχανισμός γένεσης. Ναι. Πώς δημιουργείται ο σεισμός? Ακούσαμε από τον κύριο Λέκα ότι ήταν ένας κανονικός σεισμός. Κανονικός σεισμένος, σεισμός εφελκισμού. Υπάρχουν σεισμοί θλίψεως, δηλαδή έτσι. Αφού έχετε φέρει μια κατασκευή πάρα πολύ ωραία, γιατί δεν μας το δείχνετε? Θα σας το δείξω μετά. Για να καταλάβουμε. Να αποδεσμεύσουμε τον Ηλία. Καλή σας μέρα, θα είμαστε και πάλι. Θα συνδεθούμε και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μετακινούνται λοιπόν ο τρόπος της. Και βλέπουμε τον κύριο Παπαζάχο. Έχουμε και τον κύριο Παπαζάχο. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαζάχο. Βλέπουμε στην οθόνη. Μισό λεπτό να ολοκληρώσουμε μία απάντηση από τον κύριο Καρύδη. Ναι, κύριε Καρύδη. Λοιπόν, το τελικό προϊόν της κίνησης, η οποία η κίνηση είναι αυτή βασικά η οποία δημιουργεί το πρόβλημα. Η κίνηση του εδάφους. Πώς κουνάει το έδαφος? Στις επικεντρικές περιοχές λοιπόν έχουμε συνδυασμό πρώτον των ΠΕ κυμάτων, δηλαδή αυτά που έρχονται πρώτα και είναι πάνω κάτω. Μάλιστα. Και των οριζόντιων κυμάτων που είναι μπρος πίσω. Τα ΠΕ κυμάτα αυτά λόγω της γυτνίασης, προσέξτε, εδώ είναι το κλειδί. Ναι. Ότι επειδή είμαστε πολύ κοντά στην επικεντρική περιοχή, αυτές οι δύο κινήσεις πρέπει του να είναι μαζί, λέτε. Είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντινά. Σας έφερα λοιπόν αυτό εδώ για να δούμε. Αυτό το μοντέλο που έχετε φέρει. Λοιπόν, αυτό το μοντέλο μπορούμε να δούμε πώς είναι τα πρώτα κύματα, τα ΠΕ κύματα. Δηλαδή βλέπουμε πώς
ναι. πέφτει το κτίριο, δηλαδή έρχεται από κάτω και καταραίει. Και καταραίει αμέσως σχεδόν. Αμέσως. Και η δεύτερη κίνηση είναι η οριζόντια, όπου για να καταρρεύσει... Γίνεται δεξιά-αριστερά, γίνεται ακριβώς. Είναι ναι. όπως λέγανε παλιά, οι τεκτονικοί σεισμοί, πριν δηλαδή βγει η θεωρία των τεκτονικών πλακών, ότι είναι τεκτονικοί σεισμοί, οι οποίοι είναι πάνω κάτω και καταστρέφει τα τεκτονικά επιτεύγματα του ανθρώπου, κατασκευές κλπ. Και, και οι κυματοειδείς σεισμοί, οι οποίοι είναι οριζόντιοι. Αν καταλαβαίνω αυτό που λέτε καλά, όσο πιο κοντά είμαι στην εστία, πέφτουν και οι δύο. Έτσι. Απομακρυνόμενοι μένουν οι κυματικοί. Ακριβώς. Δεν είναι κάπως έτσι. Εκεί δε μάλιστα στηρίζεται βασικά και ο αντισεισμικός κανονισμός όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και άλλων κρατών. Κυρίως στην οριζόντια κίνηση, διότι αυτή είναι η οποία δεσπόζει. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Παπαζάκο. Κύριε Παπαζάκο, σε σχέση με αυτό το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή. Διότι προφανώς δεν έχει να κάνει μόνο η ένταση του σεισμού. Το μέγεθος, να το πω μάλλον με αυτή την έννοια του σεισμού, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαζάκο. Έχει να κάνει με το εστιακό βάθος, ένα το κρατούμενο, και ένα δεύτερο, αυτό που μας είπε προηγουμένως και ο κύριος Καρύδης, δηλαδή αν είναι οριζόντιες μετατοπίσεις που γίνονται ή αν είναι στην κάθετο. Κατακόρυφη. Στην κατακόρυφο. Δεν τον ακούμε τον κύριο Παπαζάχο, αν μπορούμε να έχουμε τον... Ναι, δεν ξέρω. Ναι, τώρα σας ακούμε. Ναι, συγγνώμη, ήταν δικό μου σφάλμα. Σας ακούμε. Οι βλάβες, όπως καταλαβαίνετε, είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων. Εξαρτάται από τα σεισμικά κύματα, πώς εκπέμπονται από την εστία, πώς διαδίδονται, πώς φτάνουν στη θέση που είναι τα κτίρια κατασκευασμένα και από τη συμπεριφορά των ίδιων των κτιρίων. Οι μηχανισμοί πραγματικά είναι πολύπλοκοι, ανέφερε μερικούς ο κύριος Καρύδης. Να πούμε όμως ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, και μιλάω ειδικά για το χωριό Βρυσά, ήταν καλά γνωστό ακόμα και από τα ιστορικά στοιχεία του συγκεκριμένου χωριού έχει μια μεγάλη ευπάθεια. Ειδικότερα στις προηγούμενες ακολουθίες που είχαν γίνει σε ιστορικούς χρόνους το 1845, ένα σεισμός περίπου από την ίδια περιοχή με μέγεθος 6-7 είχε κάνει πολύ μεγάλες βλάβες στα χωριά της νότιας περιοχής, στο Πλωμάρι, στο Λισβόρι κτλ. Όμως πάλι στα Βρυσά είχε κάνει εξαιρετικές βλάβες και είχε συμπτωματικώς τραγικά σκοτώσει και τότε μία γυναίκα. Μιλάμε πριν από 170 χρόνια. Μάλιστα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται λοιπόν όχι ως φάρσα, αλλά επειδή υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες στην περιοχή, οι οποίοι ενισχύουν ανώμαλα τις κινήσεις στο συγκεκριμένο χωριό. Αυτοί οι παράγοντες υπήρξαν και χθες και δημιούργησαν τα πολύ συγκεκριμένα και έντονα προβλήματα. Χωρίς να υποτιμώ την συνεισφορά των άλλων παραγόντων, είναι σχεδόν προφανές ότι υπάρχει κάτι ειδικό για τη συγκεκριμένη περιοχή. Τώρα, για να πούμε και κάτι πιο πρακτικό, η ακολουθία θα κρατήσει καιρό. Αυτό πρέπει να έχουν υπόψη κάτοικοι στην περιοχή. Έντονα την επόμενη εβδομάδα, αλλά συνήθως για ένα διάστημα της τάξης των 5 μηνών θα έχουν σεισμούς αρκετούς πάνω από 4. Ένας αριθμός γύρω στους 50 σεισμούς πάνω από 4 είναι ο τυπικός που αναμένεται για ένα τέτοιο σεισμό της τάξης του 6-3-6-4, όπως ήταν ο χθεσινός σεισμός. Άρα λοιπόν ο κόσμος να γνωρίζει ότι θα ζήσει για διάστημα με τους σεισμούς. Και μάλιστα όπως το είπατε εσείς, δεν θα είναι μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Θα είναι κάποιοι μήνες. Έτσι, κάποιοι μήνες. Κοιτάξτε, το έντονο διάστημα θα είναι τις επόμενες ημέρες. Τις επόμενες ημέρες. Ναι. Αυτό. Πόσοι σεισμοί δηλαδή μπορούν να καταγραφούν και μέσα σε ένα 24ωρο, κύριε Παπαζάχο? Εμείς οι σεισμολόγοι, λόγω του ότι τα δίκτυα είναι αρκετά ικανοποιητικά στην περιοχή, θα καταγράψουμε εκατοντάδες ή και χιλιάδες σεισμούς. Οι κάτοικοι όμως, συνήθως σεισμούς πάνω από 4 θα τους νιώθουν αρκετά έντονα. Αυτή είναι καμιά πενταριά σεισμοί που περιμένουμε να γίνουν. Το θέμα είναι ότι ενώ οι περισσότεροι θα γίνουν τα πρώτα 24 ώρες, 48 ώρες, αρκετοί θα γίνουν μέσα στην επόμενη εβδομάδα και ενώ σιγά σιγά θα σβήνουν μέσα στο επόμενο πεντάμινο, θα γίνουν ισχυροί σεισμοί και σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα. Για να σας πω, το 1845 που ο σεισμός έγινε 11 Οκτωβρίου, οι ισχυροί σεισμοί με τα σημεία έγιναν 12, 13 και 23 Οκτωβρίου, δηλαδή 12 μέρες μετά. Άρα έχουμε και καθυστερημένους ισχυρούς μετασεισμούς. Δεν μπορούν κάτι το οποίο δυστυχώς θα ξεκινήσει Παρασκευή και τη Δευτέρα θα ξεμπερδέψει. Κύριε Παπαζάκο, ένα άλλο θέμα το οποίο ο κόσμος ρωτάει, το έχετε πει εσείς, αλλά να το ξαναπούμε. Πάντοτε έχει την ανησυχία εάν αυτός ο σεισμός ήταν ο κύριος σεισμός ή ήταν κανένας προσεισμός. Διότι σου λέει, και αν κάποια στιγμή δεν ήταν αυτός ο κύριος, τι να κάνω. Πώς αυτό το γνωρίζετε εσείς από την ακολουθία των μετασεισμών, ότι έχουν μικρότερη ένταση?
Αυτή τη στιγμή τα χαρακτηριστικά της ακολουθίας είναι φυσιολογικά. Η περιοχή που έχει διεγερθεί είναι της τάξης των 20-25 χιλιόμετρων, όσο αντιστοιχεί σε ένα σεισμό 6-3, και δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να δείχνει ότι πάμε να κάνουμε σε μια ανώμαλη εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας. Το πρόβλημα στην Λέσβο είναι ότι η Λέσβος γυπνιάζει με πολύ μεγάλη σειρά ρηγμάτων. Βόρεια στην περιοχή της Τούρτζα, θυμίζω το Φλεβάρι, είχαμε σεισμούς 5-2 που κούνησαν και χτύπησαν το Μόλυβο. Δυτικά έχουμε μεγάλα ρήγματα που χτυπάνε κυρίως το Σίγρι και την Ερεσό. Πάνω στο νησί έχουμε μια σειρά από ρήγματα που το 1867 είχαν πάνω από 500 νεκρούς και πάνω από 5.000 κτίρια κατεστραμμένα. Επειδή υπάρχουν όλα αυτά τα ρήγματα στην περιοχή, δυστυχώς υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να έχουμε κάποια δραστηριοποίηση κάποιου ρήγματος. Γι' αυτό και το επόμενο χρονικό διάστημα, όσο περνάει ο καιρός, αυτή η πιθανότητα θα μειώνεται. Να βάλουμε μια ανωτελεία. Θα έχουμε πάρει, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να μας φωτίσετε. Να πάμε στη Μυρσίνη, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι κουβαλάνε τα πράγματά τους. Δηλαδή, να δούμε σε μπόγους Μυρσίνη έχουν κάνει μπόγους τα πράγματά τους, δηλαδή με ένα σεντόνι, με μια κουβέρτα. Τα έχουν μαζέψει και είδαμε προηγουμένως αυτό το πλάνο να το έχει βάλει στην πλάτη και να πηγαίνει ό,τι μπόρεσε να μαζέψει από το σπίτι του, έτσι. Έτσι ακριβώς, αυτό ακριβώς. Έβαλε ό,τι υπάρχοντα μπορούσε να τραβήξει από τον γκρεμισμένο σπίτι του. Από εδώ είναι το σπίτι της γυναίκας και του άντρα που είδατε μόλις τώρα. Από αυτό το χάλασμα, χθες η γυναίκα βγήκε ζωντανή. Από αυτό το χάλασμα. Είναι χαρακτηριστικό και αυτό. Και μπήκαν τώρα μέσα, έτσι. Μπήκαν μέσα σε αυτό που βλέπουμε μπροστά μας. Να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν ό,τι μπορούν. Είναι ένα πολύ επικίνδυνο πράγμα αυτή η ιστορία, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά? Κύριε καθηγητά, βλέπετε πως είναι το κτίριο? Ναι, είναι επικίνδυνο αυτό το κτίριο, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω. Και εδώ ήθελα να προσθέσω το εξής. Μυρσίνη μου, ένα λεπτό, ναι. Ότι στην περιοχή αυτή που δεν έπαθε καμία ζημιά, και όπως ακούσαμε και από τον κύριο Παπαζάχο, επειδή είναι καταρρυγματωμένη τεκτονικά η περιοχή αυτή, μπορεί κάποιος μετασεισμός να πλησιάσει πιο κοντά, να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά του. Ο τρόπος, άρα δηλαδή, σωστά φεύγουν όλοι. Αυτό είναι το ένα. Αλλά το άλλο είναι ότι και τα κτίρια στην περιοχή αυτή που δεν πάθανε ζημιά, μπορεί σε κάποιον μετασεισμό, έστω και με 5,5 μέγεθος, να υποστούν σημαντικές ζημιές. Γιατί όπως λένε,